Να πάμε λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της Δαμάστας, τον κύριο Γιώργο Σαρή. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαρή. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας, καλημέρα και χρόνια πολλά στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Κύριε Σαρή, έλεγα και λίγο νωρίτερα ότι αν δεν γνωρίζουμε το παρελθόν μας, σίγουρα δεν μπορούμε να έχουμε ούτε παρόν ούτε μέλλον. Και αντιλαμβάνομαι ότι σε αυτή τη λογική κινείται και η διοργάνωση των εκδηλώσεων που πραγματοποιείται, όχι μόνο φέτος, όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θα ήθελα έτσι σε πρώτη φάση να μας δώσετε το στίγμα των εκδηλώσεων, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με γεγονότα τα οποία στιγμάτισαν την περιοχή και γεγονότα τα οποία κάποιοι ακόμη μπορούν να φέρουν στη μνήμη τους, να τα φέρουν ξανά στην επιφάνεια. Δώστε μας λίγο έτσι το πνεύμα, τη λογική, αλλά και πώς είναι επηρεασμένη η περιοχή μέχρι και σήμερα από όλα αυτά. Κοιτάξτε, η Δαμάστα είχε πληγεί πάρα πολύ από το συμβάν που έγινε 21 Αυγούστου 1944. Θεωρούμε ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα λοκαυτώματα στην Ελλάδα, όχι τόσο σε αριθμό θυμάτων, αλλά αναλογικά με τον πληθυσμό και του χωριού, γιατί αναλογιστείτε ότι σκοτωθήκαν 30 παλικάρια, αλλά καταστράφηκε και όλο το χωριό. Μείναν μόνο 10 σπίτια μετά, δηλαδή, τις εκτελέσεις που κάνανε οι Γερμανοί. Mm-hmm. Άρα, μιλάμε για αφανισμό, δηλαδή, του χωριού. Αφανισμό, mm-hmm. Δηλαδή, οι άνθρωποι βρέθηκαν, οι χωριανοί μας βρέθηκαν πρόσφυγες στο ίδιο τον τόπο. Αναγκαστήκαν να μετακομίσουν σε χωριά διπλανά που τους φιλοξενήσανε. Mm-hmm. Μέχρι και αρκετές μέρες μετά την εκτέλεση και το κάψιμο του χωριού, που χρειάστηκε να δειλά-δειλά να γυρίσουν πίσω και να δουν το μέγεθος της καταστροφής και του όλεθρου που είχε συντελεστεί στο χωριό. Άρα φυσικά άλλαξε η ζωή όλου του τόπου. Mm-hmm. Ένα από τα πολλά βέβαια λοκαυτώματα που γίναν την περίοδο της κατοχής στην Κρήτη. Ναι, και στην Ελλάδα, και σωστά. Στην Κρήτη και ειδικά τον Αύγουστο, αυτό το μαύρο Αύγουστο του 1944, mm-hmm. που γίνανε απανωτά ολοκαυτώματα και εκτελέσεις σε όλο το νησί. Και φυσικά μετά την κατοχή μιλάμε για ένα τόπο καταστραμμένο και να τονίσουμε ότι υπήρξε τότε μια εύπορη περιοχή η Δαμάστα, mm-hmm. Με έναν έφορο κάμπο για τα δεδομένα της περιοχής της ευρύτερης, mm-hmm. Αυτάρκης, και παρόλη τις κακοχίες της κατοχής οι άνθρωποι τότε τα καταφέρνανε. Άρα λοιπόν μιλάμε για ζωή τους. Μιλάμε και για οικονομικό αφανισμό, δηλαδή. Για οικονομικό αφανισμό και για τεχνολογικό και mm-hmm. για κοινωνικό, τα πάντα. Mm-hmm. Τα πάντα. Βλέπετε, κύριε Σαρή, και από τις προηγούμενες χρονιές που διοργανώνονται αντίστοιχες εκδηλώσεις, να δίνει το παρόν η τοπική κοινωνία και κυρίως οι νέοι άνθρωποι, δηλαδή γνωρίζουν την ιστορία του τόπου τους, αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα των γεγονότων. Ναι, σας πω. Κοιτάξτε, για μας έχουμε ένα καλό. Η τοπική κοινωνία είναι το κομμάτι, αλλά και η πόλη είναι μονιασμένη. Mm-hmm. Να τονίσω ότι οι εκδηλώσεις αυτές γίνονται για 37η φορά. Πρώτη φορά ξεκίνησαν το 2002 να γίνονται παιδιακές εκδηλώσεις mm-hmm. διάρκειας μιας εβδομάδας. Τότε υπήρχαν και ενεργοί συλλόγοι και γραμματιανών στην Αθήνα και στο Ηράκλειο mm-hmm. που δώσανε το έναυσμα. Mm-hmm. Οι δαμαστιανοί και συμμετέχουν μαζικά, αλλά και δεν ξεχνούν και προσπαθούμε. Εμείς αναλάβαμε τα ενία των συλλόγων και των συλλογικότητων του χωριού από τους παλιούς, να τα περάσουμε και στα παιδιά μας και να μην ξεχνάμε ποτέ αυτό που έγινε στο χωριό μας και στη χώρα μας γενικότερα. Mm-hmm. Στις εκδηλώσεις είναι συνεργαζόμενοι και η Περιφερειακή Κρήτης και ο Δήμος Παλαιπιζίου, αλλά και όλοι οι χώροι του χωριού. Η ομάδα, η τοπική κοινότητα, η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δαμάτης, που έχουμε ιδρύσει από πέρυσι, mm-hmm. Η Ενορία. Όλοι σύσσωμοι. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι στις εκδηλώσεις θα είναι έτσι αρρωγός, θα είναι στο πλευρό σας με κάποιο τρόπο και το Συμβούλιο Διεκδίκησης Οφειλών. Πάντα είναι και εγώ είμαι και μέλος του. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε τα πράγματα, τη δική σας προσωπική άποψη, με τη λογική ότι τώρα έχουμε μια νέα κυβέρνηση η οποία δεν έχει τοποθετηθεί έτσι επισήμως για το θέμα αυτό. Οι προσωπικές σας προσδοκίες ποιες είναι, ποιες μπορεί να είναι? Οι προσωπικές μου προσδοκίες είναι ότι ναι, μεν είμαστε σε ένα καλύτερο δρόμο στις σχέσεις με το παρελθόν, mm-hmm. αλλά ο αγώνας δεν σταματάει ποτέ. Εμείς σαν χωριό έχουμε ταχθεί υπέρ του κινήματος από το 2014 που κάναμε ένα μεγάλο συνέδριο για τα λοκαυτώματα και τις αποζημιώσεις, και ψηφίστηκε μια απόφαση που δεσμεύει όλους τις συλλογικότητες του χωριού, και ένας λόγος ήταν γι' αυτό που έγινε και η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δαμάστας. Mm-hmm. Άρα εμείς
δεν παρατάμε τον αγώνα, είμαστε ταγμένοι υπέρ αυτού του αγώνα. Υπάρχει μια μικρή αισιοδοξία, νομίζω ότι δεν πρέπει να παναπαυόμαστε. Mm-hmm. Εμείς σαν θύματα, σαν τοπική κοινωνία θα κάνουμε τον αγώνα μας, το δικό μας μετερίζει, αλλά το βασικό είναι και η δική πολιτεία να καταλάβει ότι πρέπει να πει στην πρώτη της προτεραιότητα το θέμα των πανορθώσεων. Είναι ένα θέμα εθνικό πάνω απ' όλα. Σωστά. Και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί και δεν πρέπει να μπαίνει στις λογικές των ανταλλαγών μεταξύ πολιτικών και κρατών που γίνονται στα υψηλά επίπεδα. Αντιληπτό. Μάλιστα. Κύριε Σαρή, μια που λέτε για αγώνα, για διαρκή αγώνα στην περιοχή σας, έχετε κι άλλον ένα αγώνα διαρκή σε εξέλιξη και έχει να κάνει με το ενεργειακό και με το καλώδιο. Κάποια εξέλιξη σε αυτό το θέμα, γιατί είχαμε μείνει έτσι σε μια δέσμευση για προσπάθεια, για μεσολάβηση, να αλλάξει το πλάνο της χωροθέτησης, να πάει στην Κορακιά. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε να κάνουμε το παραλογισμό του κράτους και γενικότερα αυτού που μας δικούν. Σχεδιάζουν χωρίς να έχουν έρθει ποτέ στην τοπική κοινωνία να δουν από κοντά τι είναι αυτό που σχεδιάζουν. Αυτός ήταν ο λόγος ο βασικός που εμείς εξαγριωθήκαμε στην τοπική κοινωνία, διότι μάθαμε από τα ΜΜΕ το 2017, αν θυμάμαι καλά, για μια συνάντηση που ήταν στην Περιφέρεια Κρήτη, ήταν ανάμεσα στον Περιφερειάρχη, στον Δήμο Μαλαιτζίδη και τον ΜΜΕ, που εκεί ανακοινώθηκε ο σχεδιασμός για το μεγάλο καλώδιο. Εμείς δεν είμαστε σαν κοινωνία. Καταλαβαίνουμε τη στρατηγική σημασία για την Κρήτη και την Ελλάδα η ελληνική σύνδεση. Αλλά φυσικά πρέπει να γίνει με σχεδιασμό σωστό που να τηρηθούν και οι περιβαλλοντικοί όροι αλλά και οι επιπτώσεις στην κοινωνία. Από εκεί λοιπόν μάθαμε πρώτη φορά ότι γίνεται ένα σχεδιασμό για ένα έργο φαραωνικό. Μιλάμε για 150 στρέμματα δεσμευμένα στα 500 μέτρα από τα όρια του οικισμού τη Δαμάστρα. Και αναρωτιέμαι. Χάθηκε ο τόπος που δεν υπάρχει κατοικημένη περιοχή, αλλά έπρεπε να επιλεγεί η Δαμάστρα επειδή βόλευε οικονομικά. Εγώ νομίζω είναι οικονομικοί λόγοι προφανώς, γιατί αυτό είχε αναλυθεί κιόλας. Οικονομικοί λόγοι δεν είναι πάντα. Δεν παίρνουν πάνω τον άνθρωπο, δεν το συζητάμε αυτό. Βέβαια. Και εφόσον υπάρχει εναλλακτική και στη μελέτη, υπάρχει εναλλακτική κορακιά και το θέμα είναι κόστος, ας επιλέξουμε την εναλλακτική. Εμείς πάντως σαν τοπική κοινωνία δεν το αφήνουμε και θα φτάσουμε μέχρι τα άκρα. Μας έχει εξαγριώσει αυτή η αδιαφορία. Έχουμε καλέσει από τότε πρώτο ακούσαμε για το νομιμετροπής. Έχουμε καλέσει για επίσημη ενημέρωση. Ποτέ δεν έγινε αυτό. Έγινε μόνο από τον Γεωργέστα στην αλήθεια. Που εκεί κάπου φτάσαμε σε καλό σημείο. Την κοινοπραξία που θα αναλάβαμε το έργο από το Ισραήλ. Εκεί υπήρξε επίσημη γραπτή δέσμευση ότι θα αλλάξει η χωροθέτηση του σταθμού. Μετά όμως ξαφνικά αλλάξαν τα δεδομένα και δημιουργήθηκε μια εταιρεία από το πουθενά, η Αριάδνη, που θα αναλάβανε το κομμάτι. Που ανέλαβε το έργο και επανήλθαμε. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Αλλά έχω μια αισιοδοξία ότι θα έχει καλό. Τέλος, η αισιοδοξία μάλλον. Αυτή πηγάζει από κάπου, δηλαδή είναι βάσιμη η αισιοδοξία, έχετε κάποια επαφή, γιατί τώρα έχουμε και σε αυτήν την περίπτωση έχουμε πάλι διαφορετική κυβέρνηση, άλλο επικεφαλής του Υπουργείου, άρα η όποια δέσμευση είχε δοθεί από τον κύριο Σταθάκη, θέλω να πω ότι τώρα... Ναι, οι επαφές και τα νέα που μου φτάνουν είναι ότι μάλλον τελικά θα υπάρξει ο ανάδοχος του έργου, γιατί ήταν η γυροέθεια πάλι, σε συνεργασία με την άρα. Η Γιουρέσια μας είχε υποσχεθεί εγγράφος ότι θα αλλάξει το ροδί. Από εκεί προκύπτει η αισιοδοξία μου, όχι από τον άλλο. Και φυσικά δεν επαναπαυόμαστε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σαρή, το ραντεβού λοιπόν το δίνουμε σε κάθε περίπτωση αύριο στη Δαμάστα στις 8 το βράδυ. Αύριο έχουμε την Εσπερίδα Μνήμης, 8 το βράδυ. Έχουμε νωρίτερα την πορεία από τη Δαμάστα με τα πόδια στο κερατήρι που είναι χαμένη κρίμα. Ο Εσπερινός είναι πορεία με το σύστημα από τέτοια που μεσολαβεί πριν την Εσπερίδα Μνήμης. Στις 8 η ώρα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα Εσπερίδα Μνήμης με πολύ καλούς ομιλητές στο λαγογραφικό κέντρο Δαμάστας. Και τις 21 του μήνα είναι το επίσημο μνημόσυνο των πεσόντων μας, 10 η ώρα στο Κερατίδι και ο αγώνας θυσιάζει το απόγευμα. Και ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις επαιτειακές. Αύριο το απόγευμα. Μάλιστα. Κύριε Σαρή, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια και καλή δύναμη στον αγώνα που κάνετε. Πολύ, γιατί είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Για τον χρόνο και για τη διαθεσιμότητά σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σας.